λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της εκπομπής σου. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τηλεοπτική σου πρόκληση αυτή τη στιγμή. Το ισχύει αυτό για σένα ή όχι? Είχες μεγαλύτερη? Όχι, κοίταξε, 4 χρόνια στην τηλεόραση, τα οποία μετρώ τώρα. Ήταν ως αρχή, τέλος πάντων, επειδή δεν υπήρχε κάτι ζωντανό, ήταν, θεωρώ, πιο εύκολα, αν και υπήρχε η δυσκολία της αρχής, το ξεκίνημα. Τώρα, ναι, είναι κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έκανα μέχρι στιγμής. Μπαίνω και σε άλλο κόνσεπτ εκτός μουσικής. Θα υπάρχει και η μουσική, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το κόνσεπτ. Είναι πρόκληση. Βέβαια, να προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε και λίγο στα μέτρα μας και όσον αφορά εμένα, αλλά και τους υπόλοιπους της παρέας. Αλλά νομίζω ότι μετά από πολλή δουλειά και προσπάθεια ότι να βγάλουμε κάτι καλό. Έφυγες που δωρεί και ξαφνικά πήρες μια μεταγραφή εδώ στο ΣΥΜ. Mm-hmm. Πώς προέκυψε αυτό? Κοίταξε, κάθε χρόνο έτσι αλλιώς στα τηλεοπτικά δρόμενα ξέρεις ότι συμβαίνουν διάφορα, προκύπτουν διάφορες προτάσεις, ζυγίζεις απλά τα πράγματα, βλέπεις τι μπορείς να κάνεις καλά και πού μπορείς να αντεπεξέλθεις και αναλόγως αποφασίζεις. Απλά θεώρησα ότι η πρόταση του ΣΥΓΜΑ ήταν κάτι που με ενδιέφερε και θεωρούσα ότι με πολλή δουλειά μπορεί να βγει δουλειά προς τα έξω και να ικανοποιήσουμε τον τηλεθεατή και έτσι αποδέχτηκα την πρόταση. Έρχεσαι σε μια εκπομπή όπως είπες από την Γερμανία, πάρα πολλά πολλά δύσκολο πώς σε εκπομπείς, κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Mm-hmm. Πρέπει, όπως είπες, λέω για τα λόγια σου, ότι πρέπει να προσαρμοστείς τα δεδομένα που υπάρχουν στην την ώρα. Αγχώνεις όταν σου έκαναν την πρόταση, αγχώνεσαι το πράγμα, τώρα αγχώνεσαι πώς... Κοίταξε, έναν άγχος δημιουργικό μπορεί να πω ότι το έχω. Και νομίζω λογικό, πάντα το άγνωστο και το καινούριο προκαλεί λίγο άγχος. Είναι κάποια θέματα τα οποία δεν κατέχω ακόμα εν αλήθεια, αλλά νομίζω στην πορεία ότι να μπω στο ρόλο, γιατί υπάρχουν και ρόλο, και όταν λέω ρόλο είναι εννοώ κάτι στημένο, είναι να υπάρχει το αυθεντικό και το πραγματικό, αλλά κάποιοι δρόμοι τους οποίους πρέπει να ακολουθήσω όσον αφορά το απογευματινό ως concept. Νομίζω ότι μέχρι την ημέρα που να βγούμε, αφού βγει η εκπομπή στον αέρα, να γίνουν και κάποια λάθη εννοείται, να χρειαστεί λίγο χρόνος μέχρι να βρούμε να ισορροπήσουμε, νομίζω ότι χρειάζεται απλά λίγος χρόνος για να πατήσουμε γερά τα πόδια μας, τούτο. Εγώ να πω ότι καταρχήν αρχίγε με ο τίτλος «Ζήσελο». Ναι. Πού προέκυψε αυτό, ήταν η ιδέα, ήταν η ιδέα? Ιδέες είχαμε πολλές στο τραπέζι. Το «Ζήσετο» δεν ήταν δική μου ιδέα. Υπήρχαν και δικές μου ιδέες, αλλά νομίζω καταλήξαμε σε τούτο γιατί είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο για μας και έχουμε σκοπό να το ζήσουμε όχι μόνοι μας, αλλά με τον κόσμο. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Πώς σκέφτεται η Βασιλική Χατζηδάκη να τον αντιμετωπίσει? Ξεκινώντας πρέπει να σου πω, τη δουλειά όσον αφορά το απογευματινό, δεν μπήκα ποτέ σε διαδικασία να σκεφτώ τους απέναντι. Με τι κοινό μόνο λοιπόν, ότι να κάνεις εσύ και να κάνεις τους τηλεθεατές να γυρίσουν να δουν εσένα? Τι είσαι? Λοιπόν, κάτι παρθενογένεση καταρχήν δεν υπάρχει, που πια να απόψινω ότι τόσο το πρωινό όσο και το απογευματινό συγκεκριμένα concept, έχουν συγκεκριμένη θεματολογία. Τι που μπορώ να κάνω είναι να προσθέσω κάποια στοιχεία δικά μου. Ένα κομμάτι μου είναι η μουσική. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι ο κάθε ένας έχει τον τρόπο να παρουσιάσει κάτι και να το βγάλει έξω προς τον κόσμο. Αυτό και μόνο. Δηλαδή ότι να χρησιμοποιήσουμε θεματολογία που πιθανόν να χρησιμοποιούν και οι απέναντι να το κάνουμε, αλλά ο καθένας έχει τον τρόπο να το παρουσιάσει. Θυμάμαι ότι διάβαζα τις μέρες λίγο πριν καταλήξεις σε συμφωνία με το ΣΥΓΜΑ. Mm-hmm. Ότι ήσουν δυσαρεστημένη με το ΡΙΚ λόγω της μη ανανέωσης του συμβολέου σου. Ισχύει αυτό το πράγμα? Όχι. Ήταν ο λόγος που σε έκαμε να φύγεις από το ΡΙΚ? Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να σου πω ότι με το ΡΙΚ είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις και εξακολουθώ να έχω, γιατί θέλω να είμαι καταρχήν αγνώμων. Ξεκίνησα από το ΡΙΚ και όχι στο παίζουμε κυπριακά. Πολλές φορές υπήρξα ως καλεσμένη σε διάφορες εκπομπές, πράγμα που με βοήθησε και στο δικό μου το κομμάτι που είναι η μουσική. Μπράβο.
Δυσαρεστημένη με το ΡΙΚ δεν είμαι. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες λόγω εποχής, ναι. Αλλά δεν μπήκαμε στη διαδικασία, δεν προλάβαμε καν να συζητήσουμε με το ΡΙΚ. Και πιστεύω ότι αν έδινα το περιθώριο να δεν εκκλίναμε το ΣΥΓΜΑ, θα μπαίναμε σε διαδικασίες συζήτησης. Μα δεν θεώρησες ότι ήταν πιο σωστό να μιλήσεις πρώτα με το ΡΙΚ και να πεις στο ΡΙΚ ότι έχω αυτή την πρόταση, αλλά όπως εσύ είπες ότι έδωσες την ευκαιρία στην αρχή, θα τους πεις ότι... Κοίταξε, κάποια πράγματα προκύπτουν στην πορεία και αξιολογείς τα πράγματα αναλόγως. Όσον αφορά το «Παίζουμε Κυπριακά», ήταν μια εκπομπή που ολοκλήρωσε τον κύκλο της τα 3 χρόνια, έκλεισε. Όσον αφορά το «Σάββατο και Απόβραδο», ναι μεν ήταν κάτι δικό μου σε εισαγωγικά που αφορούσε μουσική, αλλά θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό μου ίσως να είχα διαφορετικό στήσιμο εγώ σε εκπομπή, θα την ήθελα λίγο διαφορετική. Αλλά κάποια πράγματα λίγο δύσκολο να αλλάξουν. Ο καθένας κινείται σε δικές του γραμμές, που σημαίνει ότι όταν είχα την πρόταση από το ΣΥΓΜΑ, δεν ήταν απαγορευτικό. Δεν σημαίνει ότι ήμουν δεσμευμένη κάτι, έτσι αλλιώς ήμουν συνεργάτης του ΡΙΚ. Λοιπόν, βεβαίως και θέλω να πω ότι ο απογευματινό είναι να πλαισιώνουν 3 εξαίρετα άτομα και νομίζω ότι ήταν μέχρι στιγμής τουλάχιστον που δουλέψαμε αρκετές ώρες μαζί, που προσπαθούμε σε αυτές τις μέρες να στήσουμε την εκπομπή. Είναι 3 πολύ καλοί νεαροί δημοσιογράφοι. Έχουμε την Αντωνία Αντιζίνωνος, τη Γαβριέλα Αντιζάρτηλα και τον Κωνσταντίνο Αντωνιάσωνος. Θεωρώ ότι οι 3 τους είναι διαφορετικές προσωπικότητες και έχουν κάτι διαφορετικό να δώσουν ο κάθε ένας. Όμως, τούτο δεν σημαίνει ότι δεν συμπληρώνει ο ένας τον άλλο, που θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ βασικό. Φοβίζεσαι το να αποτύχει, ας πούμε, αυτή η εκπομπή. Σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι αμάν... Για ξεκινώντας κάτι νέο, υπάρχει μεγάλη περίπτωση αποτυχίας. Ναι, μπορείς να θεωρείς ότι ναι, ξεκινώ, ναι, με να πω δυναμικά, εγώ να κάνω τη διαφορά. Δεν το σκέφτηκα ποτέ με τον τρόπο. Θεωρώ όμως ότι όταν κάποιος είναι ανοιχτό μυαλό και μπορεί να δει τι ο κόσμος τραβά, ποιους έχει απέναντι του, τι πιθανόν να θέλουν στην πορεία. Δηλαδή όταν έχεις καλή επικοινωνία με τον κόσμο και υπάρχει και δουλειά, γιατί όταν έχεις όρεξη να δουλέψεις, έχεις ανοιχτό μυαλό να δεις, εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην φτάσεις να κάνεις τρελά νούμερα, αλλά τουλάχιστον καλή σχολή μπορείς να ανεβείς. Συμφωνώ, γιατί ανταμείβεσαι. Ναι, στην πορεία του χρόνου. Θυμάμαι επίσης ότι όταν γράφτηκε ότι έρχεσαι στο ΣΥΓΜΑ, mm-hmm. Αυτόματα όλο το ίντερνετ, όλα τα διεκτερά site γράφαν ότι δυσαρεστήθηκε ο Αλεξανδρινού, είχε γίνει ένα μπέρδεμα. Αν θυμάσαι καλά. Και πρέπει να σου πω ότι δεν το είδα καν. Ναι, τώρα το ακούω. Ναι. Και γράφτηκε ότι οι σχέσεις σας δεν ήταν οι καλύτερες. Α, πρέπει να σου πω, ναι. Σήμερα ότι έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, ότι έχουμε δει τον Γωγόνα Αλεξανδρινού να δημοσιεύει το τρέιλερ σου και να σου γράφει καλή επιτυχία. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι έχω σχεδόν καθημερινή επαφή με τη Χούγο Αλεξανδρινού. Πολλές φορές που ζήτησα τη βοήθεια της ή τη γνώμη της για ορισμένα πράγματα τα οποία έχει γνώσει η ίδια, αφού έκανε και το απογευματινό μέχρι πριν λίγο, δεν ισχύει καθόλου. Είναι άριστες οι σχέσεις μας με την Κόγκο. Και οι διακοπές σου πώς ήταν? Δεν υπήρξα διακοπές. Κοίταξε, φέτος ήταν δύσκολο το καλοκαίρι, από την άποψη ότι είχαμε την προετοιμασία της εκπομπής, αλλά και ταυτόχρονα το ότι είχα κλεισμένες διάφορες εκδηλώσεις και συναυλίες. Πρόσφατα έγινες μητέρα. Θέλεις να αποκτήσεις ακόμα ένα παιδί? Είναι ωραίο να μεγαλώνει η οικογένεια, αλλά εντάξει, βλέπει τις συνθήκες του καθένας. Θα λαλούν όχι σε τρίτο παιδί, αλλά η πορεία θα δείξει το μέλλον. Τέλος, τι θα ευχηθούν? Αν ήσουν έξω, δεν ήσουν η Βασιλική, θέλεις να ευχηθείς την Βασιλική, τι θα ευχηθούν? Είναι ωραία ερώτηση, Ρούτη. Εντάξει, το καλή επιτυχία που στερεότυπο. Εγώ εκείνο που έτσι όπως το βλέπω είναι τουλάχιστον όταν προχωρήσει όλη η κατάσταση που είμαι σε ρυθμούς, απλά να χαλαρώσουμε και να ζούμε τις στιγμές, να το ζήσουμε.